αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά πολύ σημαντική η σημερινή κουβέντα. Πιο σημαντική βέβαια είναι η έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας συσπήρωσης δυνάμεων, δημιουργίας και ενός ευρύτερου μετόπου αντεπίθεσης, οργάνωσης της εργατικής τάξης. Όπως πολλοί ομιλητές περιγράψανε, η επίθεση συνεχίζεται και η Νέα Δημοκρατία ήρθε φορτσάτη, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ να υλοποιήσει το ίδιο πρόγραμμα. Η ίδια η επίθεση από μόνη της δημιουργεί όρους συσπήρωσης. Δημιουργεί όρους οι εργαζόμενοι να ξανακοιτάξουν στις συλλογικές τους οργανώσεις προκειμένου καταρχήν να αμυνθούν. Είχαμε εδώ από τους συναδέλφους στο Δήμο Πηλαία Φορτιάτη πριν ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί, 9 εργαζόμενοι τους ανακοινώσαν ότι απολύονται. Δεν ήταν στο σωματείο. Απευθύνθηκαν στο σωματείο. Παλέψανε μαζί με το σωματείο. Και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη οι απολύσεις αυτές να παρθούν πίσω. Και θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και την επόμενη περίοδο. Απλά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και αυτό βάσει και της εμπειρίας που έχουμε, ότι η επίθεση, επειδή θα είναι μεγάλη, επειδή θα είναι σκληρή, να μην εκτονωθεί σε μια νέα αντιδεξιά πλατιά ενότητα που διάφοροι θα επιχειρήσουν να λανσάρουν το επόμενο χρονικό διάστημα, ανέξοδοι για αυτούς, εκ του ασφαλούς για αυτούς, χωρίς δεσμεύσεις για αυτούς, αλλά να είναι μια ενότητα πραγματική, ουσιαστική, ταξική και αγωνιστική. Γιατί, παίρνοντας αφορμή και από αυτά τα δύο στοιχεία που κυριάρχησαν την κουβέντα, ξεκινώντας από το συνδικαλιστικό νόμο. Εμείς, όταν κάνουμε κουβέντες στους χώρους δουλειάς, τι ακούμε? Έλα ρε αδερφέ τώρα, ποιο σωμάτιο, δεν τραβάει τίποτα. Ποιοι αγώνες? Αυτά δεν λένε. Διαβάζουμε επιστημονικές αναλύσεις για το χαμηλό βαθμό συνδικαλιστικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Και αυτοί πάνε να φτιάξουν συνδικαλιστικό νόμο ενάντια στην απεργία, να τρομάξουν τον κόσμο. Μήπως τελικά βλέπουν πιο καθαρά από ότι εμείς? Μήπως έχουν πιο καθαρή εικόνα ότι όλο αυτό το μέγεθος της επίθεσης θα δημιουργήσει την διάθεση να δημιουργηθούν άμυνες οργανωμένης κατάστασης? Γιατί δέστε και μια συνέχεια του πράγματος. Πρόσφατα είχαμε εκλογές. Ποιο ήταν το επόμενο μήνυμα των εκλογών? Έλα μου ρε τώρα όλοι εσείς που φωνάζετε, τι είσαστε όλοι μαζί? Και όμως ετοιμάζονται να αυξήσουν το εκλογικό ποσοστό εισόδου στη Βουλή. Τι φοβούνται, αφού υποτιμημένους μας έχουν θεωρητικά? Μήπως βλέπουν κάτι περισσότερο? Μήπως έχουν πιο καθαρή εικόνα από το μέλλον? Στην πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπουν την ίδια εικόνα που βλέπουμε κι εμείς, αλλά τη βλέπουν με το δικό τους ταξικό μάτι και προσπαθούν να πάρουν μέτρα από πλευράς τους πώς θα εμποδίσουν τι αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Τη μαζική, ταξική, ενωτική συσπήρωση δυνάμεων σε ένα πλαίσιο που θα αποκαλύπτει ότι την ευθύνη για την κατάσταση αυτή τη στιγμή του εισοδήματος των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης την έχουν αυτοί, τα κέρδη τους, το σύστημά τους που μας καταδικάζει στη φτώχεια και στην ανεργία. Και γι' αυτό, επειδή ακριβώς ξέρουν ότι φοβούνται, ας κάνουμε τους φόβους τους πραγματικότητα. Να είστε καλά.